Η απόφαση δεν ήταν ούτε για μας εύκολη. Και εμείς θέλαμε να είμαστε ακόμα εκεί. Πολλοί, πολλοί το θέλουν άλλωστε. Αλλά όταν οι συνθήκες δεν το επιτρέπουν και όταν προσπαθείς να κάνεις το καλύτερο που μπορείς, αλλά δεν είναι αρκετό, είναι απορίας άξιον πως κάποιοι άνθρωποι μπορούν και είναι εκεί και κάνουν αυτά που κάνουν και δεν ρωτάνε κανέναν. Εμείς μιλήσαμε φέτος, υπήρχε θέληση, υπήρχε κουράγιο, υπήρχε πυγμή, υπήρχε κινητοποίηση, υπήρχε μαζικότητα και υπήρχε και κουράγιο. Ναι. Και είπαμε ότι όμως τελικά, μετά από τόσα χρόνια, 8, και μετά από τόσες μεγάλες νίκες, ανατροπές και φανταστικές ήττες, ότι δεν θα μπορούσαμε έτσι. Γιατί τα πράγματα έχουν αλλάξει. Και έτσι πήραμε μια απόφαση που ήταν και για όλους σωστή και δίκαιη, παρά το ότι κάποιοι δεν θέλανε και άλλοι θέλανε να μην κατέβουμε. Πάνε πολλά χρόνια που είμαστε εκεί κάτω, έχουμε σπάσει τα πόδια μας, έχουμε πάθει ρήξη συνδέσμων, ρήξη σχιαστών, έχουμε πάθει ό,τι μπορεί να πάθει ένας άνθρωπος, κοιμόμαστε και ξυπνάμε με τις Voltaren και τις Counterpain αγκαλιά και πόνεσε αυτή η απόφαση. Μας πονάει όλους. Είναι αμήχανη στιγμή. 8 χρόνια. 8 χρόνια εκεί κάτω, όλοι μαζί, κάποιες φορές λιγότεροι από όλοι, 2 άτομα, 3 άτομα, οι υπόλοιποι κοιμόντουσαν σπίτι, να βρίζουμε, να φωνάζουμε, να χτυπάμε, με διαιτητές περίεργους, βροχές, χαλάζι, χιόνι, χιονοθύελες, καύσονες, αλλά δεν είχαμε άλλη επιλογή. Σε παίρνει ο άλλος τηλέφωνο και σου λέει, είπατε θα κατέβετε. Και λέμε, εμείς. Και λένε, εσείς. Και τους λέμε, εμείς είπαμε μεταξύ μας ό,τι είπαμε. Και είπαμε ότι δεν μπορούμε. Σε εσάς ποιος το είπε? Και λένε, ήρθε κάποιος και πήρε ένα βραβείο. Και λέμε μπράβο, γιατί καλό είναι ότι παίρνει κανείς. Και μας είπε, λένε, και μας δήλωσε ότι θα κατέβετε. Και λέμε, ναι, αλλά εμείς δεν είπαμε κάτι τέτοιο. Και λένε, σημασία δεν έχει ποιος το λέει, σημασία έχει ότι το λέει. Και λέμε, σημασία δεν έχει τι λες, σημασία έχει τι κάνεις. Και μας κλείσαν το τηλέφωνο. Δεν είχανε μπαταρία, λέει. Και πάμε μετά και παίρνουμε πίσω από άλλο τηλέφωνο, το σηκώσανε που είχε μπαταρία και προσπαθούμε να εξηγήσουμε μια κατάσταση και έχουν βρεθεί να έχουν τα τηλέφωνα αλωνών μας και να εκβιάζουν καταστάσεις, ανθρώπους, υπολείψεις, σπίτια, μάνες και είπαμε, παιδιά, όχι μάνες και συνέχισαν. Είμαστε αμήχανοι. Είμαστε προβληματισμένοι, διχασμένοι και ίσως λίγο απογοητευμένοι με όλη αυτή την κατάσταση και τον τρόπο με τον οποίο μας φέρονται και μας αναγκάζουν να φερθούμε πίσω. Δεν είμαστε τίποτα πιτσιρικάδες. Είμαστε κάποια ηλικίας ανθρώποι, με οικογένειες και σπίτια κάποιοι. Και δεν γινόμαστε πιο μικροί, όσο περνάνε τα χρόνια, μεγαλώνουμε, θέλουμε ένα σεβασμό, δικαιούμαστε ένα σεβασμό, τον έχουμε κατακτήσει αυτό το σεβασμό μες στο γήπεδο, με αυτά που κάναμε, αλλά κυρίως με αυτά που δεν κάναμε. Και νομίζουμε ότι ίσως ήρθε η ώρα να υπάρξει ένας εσωτερικός διάλογος του καθενός με τον εαυτό του,
του εαυτού του καθενούς με την ομάδα και της ομάδας με τον καθένα και να αποφασίσουμε 5 πράγματα τα οποία από εδώ και πέρα θα είναι Ευαγγέλιο για μας. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δίνουμε μία και τα διαγράφουμε όλα, θα επιστρέψουμε, ο αιώλος είναι εδώ, ο αιώλος δεν σταμάτησε ποτέ να υπάρχει, ο αιώλος υπήρξε πριν καν ξεκινήσει να υπάρχει και αυτή η εμφάνιση, αυτή η αιματοβαμμένη φανέλα θα επιστρέψει στα γήπεδα του Αγίου Κοσμά σε πείσμα αυτών που καπηλεύονται την υπόλοιψη και την τιμή του μεγάλου διαιτητή Τσαγκαμίλη, σε πείσμα αυτών που νομίζουν ότι μπορούν με τέτοιες πρακτικές να γυρίσουν τη χώρα 30 χρόνια πίσω και το μπάσκετ γενικότερα και το άθλημα και τον αθλητισμό και τον πολιτισμό και τον Ολυμπισμό, σε πείσμα αυτών όλων και μόνο για την καντίνα και το χοντογκάδικο απέναντι, ο αιώλος θα είναι πάλι εκεί. Και δεχόμαστε εκείνο το τηλεφώνημα και λέμε να καθίσουμε να το συζητήσουμε. Και βγαίνει μία και σου λέει παίρνετε βραβείο ήθους. Και λέμε βραβείο ήθους γιατί. Είχαμε εμείς ποτέ ήθος. 8 χρόνια μια ζωή πλαγωνόμαστε με τον διαιτητή. Με αντιπάλους, με αντιπάλους παράγοντες, όποιον βρίσκαμε. Και λέμε, τι μας περάσατε, τίποτα γατάκια, τι βραβείο ήθους, από πού και ως πού. Το βραβείο που παίρνει ο τελευταίος κάθε χρόνο, παρηγοριά στον άρρωστο. Και από εκεί ξεκίνησε ο εμπεγμός. Και από εκεί καταλάβαμε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Και είχαν το θράσος να μας πούνε λόγια και κουβέντες. Ότι δεν προσέχαμε τη φυσική μας κατάσταση, ότι φταίγαμε εμείς που χτυπούσαμε, μας είπαν ότι τα πήραμε από χορηγούς, ότι ξεπουληθήκαμε, είχαν το θράσος. Που είναι ούκο λίγα τα περιστατικά όπου αυτοί δεν έκαναν αυτά που έπρεπε να κάνουν και που εμείς κάναμε αυτά που έπρεπε να κάνουν εκείνοι. Καλύτερα από όπως θα τα κάνανε εκείνοι αν τα είχαν κάνει από την αρχή. Και γύρισαν και μας είπαν τέτοιες κουβέντες, βαριές. Λες και είμαστε τίποτα πιτσιρικάδες. Λες και δεν έχουμε καριέρα στο άθλημα από το 1985 όλοι μας και πίσω. Λες και πιάσαμε μπάλα χτες. Γυρνάνε να μας πούνε που εμείς έχουμε χαλάσει ο καθένας 40 μπάλες να παίζουμε σε ανοιχτά. Και έχουν ξεβάψει όλα από πάνω. Μας το λένε εμάς που εμείς από το 1980 μαζεύουμε χαρτάκια. Που έχουμε το Γιαννάκι σε χαρτάκι με φανέλα Ιωνικού Νικέας. Ή που έπαιζε, δεν θυμάμαι. Και λένε λόγια ότι εμείς δεν ήμασταν συνεπείς, ενώ αυτοί ήτανε που δεν είχαμε μπάλες και διχτάκια να σουτάρουμε. Και έχουν το θράσος να γυρίσουν και να πούνε σε έναν άνθρωπο ότι φταίει. Ότι φταίει για δικές τους παραλήψεις και λάθη. Έτσι ήταν πάντα. Και όταν γυρνάνε και μας λένε εμάς ότι φταίτε, θα πρέπει να το σκεφτούν 2 φορές. Είναι δύσκολες οι ώρες. Πάνω στο θυμό λέει κανείς λόγια που δεν τα εννοεί. Πάνω στο θυμό είναι καλύτερο να πριτανεύει λογική. Αλλά είναι οι ώρες δύσκολες. Και κανείς μας δεν είχε προετοιμάσει γι' αυτό. Ούτε εμείς θελήσαμε. Ούτε εμείς είμαστε άτρωτοι. Έχουμε συναισθήματα, έχουμε ελπίδες, φόβους, όνειρα. Θέλουμε πράγματα για μας. Και όλα αυτά προσπαθούμε να συμβιβάσουμε, να ευθυγραμμίσουμε
και να τακτοποιήσουμε μέσα στο λιγοστό χρόνο που έχουμε. Και αν ο έολος αυτή τη στιγμή, για κάποιο λόγο, για κάποια σύμπτωση κακή, έχει γίνει μια δεύτερη, μια τρίτη, μια δέκατη προτεραιότητα για κάποιους, αυτό θα αλλάξει σύντομα. Και όταν αλλάξει αυτό και τα πράγματα είναι καλύτερα για όλους μας, θα μας βρείτε πάλι μπροστά σας. Θα είμαστε πάλι εκεί και ο χρόνος που θα έχουμε λείψει θα είναι μια απειροελάχιστη μονάδα μπροστά στο άπειρο. Θα είναι όσο ένα ανοιγό κλίμα ενός βλεφάρου. Η πορτοκαλή εμφάνιση θα λάμψει για άλλη μια φορά κατά από τον ήλιο του Αγίου Κοσμά, αν δεν τον πουλήσετε μέχρι τότε. Καληνύχτα. Thank you.